από κάτι τόσο μικρό μπορεί να προκληθεί ένα τόσο μεγάλο κακό. Από τη στιγμή που ένα δηλητηριασμένο δόλωμα τοποθετείται στη φύση, ξεκινά μια αλυσίδα θανάτου που δεν κάνει διακρίσεις. Άγρια πουλιά, μεγάλα και μικρά θηλαστικά, αλλά και ζώα εργασίας ή κατοικίδια, πέφτουν συχνά θύματα. Η χρήση και διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση είναι έγκλημα, με μεγάλες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Μεταξύ των ανυποψίαστων ζώων που μπορεί να καταναλώσουν το δηλητηριασμένο δόλωμα είναι αρκούδες, αλεπούδες και λύκοι, καθώς και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Η παράνομη αυτή πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήμια για όλα τα πτωματοφάγα ζώα, αλλά ειδικά για τους γήπες. Αν και δεν αποτελούν άμεσο στόχο των δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο μαυρόγυπας, ο γυπαϊτός, ο ασπροπάρης και το όρνιο καταλήγουν και αυτοί θύματα της παράνομης αυτής πρακτικής. Αυτά τα είδη τρέφονται αποκλειστικά με νεκρά ζώα και έτσι μπορούν εύκολα να καταναλώσουν ένα τέτοιο δόλωμα, ενώ είναι πιθανό να μεταφέρουν μέρος του δολώματος ή του δηλητηριασμένου ζώου στη φωλιά τους, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν και οι νεοσοί τους. Εκτός από τη μεγάλη ζημιά που προκαλούν στην άγρια ζωή, τα δηλητηριασμένα δολώματα έχουν καταστροφικές συνέπειες και για κατοικίδια και αδέσποτα ζώα, ενώ τα πιο συχνά θύματα των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ήπεθρο είναι οι ποιμενικοί σκύλοι και τα κυνηγόσκυλα. Οι δράστες θέτουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και τους συντοπίτες τους σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι πολύ τοξικές. Οι ουσίες αυτές είναι συνήθως φυτοφάρμακα, κυρίως απαγορευμένα, ενώ αρκεί μία μικρή ποσότητα για να προκαλέσει πολλούς θανάτους. Λίγα γραμμάρια ισχυρού φυτοφαρμάκου μπορούν να σκοτώσουν δεκάδες ανθρώπους, εκατοντάδες αλεπούδες ή χιλιάδες γεράκια. Τα δηλητηριασμένα δολώματα απειλούν σοβαρά και τη δημόσια υγεία. Δεν αποκλείεται να βρεθούν από κάποιο περαστικό ή ακόμα και από κάποιο μικρό παιδί που θα διατρέξει σοβαρό κίνδυνο αν κατά λάθος εκτεθεί σε αυτές τις τοξικές ουσίες. Αν και σπάνιο φαινόμενο, εάν οι ουσίες αυτές περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα, είτε απευθείας από το δόλωμα, είτε από κάποιο δηλητηριασμένο ζώο που μπορεί να πέσει στο νερό, η υγεία των κατοίκων στις γύρω περιοχές θα κινδυνεύσει σοβαρά. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι ποτέ η λύση. Είναι ένα σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές άλλες ασφαλείς και νόμιμες μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ άγριας πανίδας και ανθρώπων. Μέτρα και εργαλεία πρόληψης, όπως η χρήση ποιμενικών σκύλων και οι ηλεκτρικές περιφράξεις, μπορούν να μετριάσουν ή να μηδενίσουν τις ζημιές στην κτηνοτροφική και την αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, ο σαφής διαχωρισμός των χρήσεων γης ανά περιοχή μπορεί να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών γης. Οι αρμόδιοι φορείς για την επιβολή του νόμου διαδραματίζουν με τη σειρά τους μεγάλο ρόλο στην αποτροπή της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και φυσικά στη δίωξη και την τιμωρία των δραστών. Η χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και η συχνή περιπολία και επιτήρηση των περιοχών της Ηπέθρου, όπου η εμφάνισή τους είναι συχνό φαινόμενο, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους δράστες. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων τιμωρείται από τον νόμο με ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη και χρηματικό πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση που βρείτε ένα δηλητηριασμένο δόλωμα ή ζώο στην Ήπεθρο, καλέστε άμεσα τη δασική υπηρεσία στο 1591, την αστυνομία ή την τοπική μονάδα διαχείρισης του ΟΦΗΠΕΚΑ. Δώστε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού. Αν το δηλητηριασμένο ζώο είναι ακόμα ζωντανό, επικοινωνήστε άμεσα με το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων για περαιτέρω καθοδήγηση. Και προσοχή! Δεν πλησιάζετε και δεν αγγίζετε τίποτα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το antipoison.neca.gov.gr ή την ιστοσελίδα του ΟΦΗΠΕΚΑ. Το αντίδοτο είναι στο χέρι μας.